Είχα προπολού ανεβάσει στο YouTube ένα βίντεο που είχα φτιάξει με μια συλλογή περίπου 300 φωτογραφιών που έδειχναν στημένα, φωτογραφημένα, σκηνοθετημένα ζευγάρια συγκεκριμένα με μαύρο άντρα και λευκή γυναίκα σε διαφημίσει κάθε είδου από την Ελλάδα και την Ευρώπη. Ονόμασα το βίντεο 5 λεπτά πλήση εγκεφάλου γιατί όντω διαρκούσε περίπου 5 λεπτά. Το YouTube το έσβησε και μου έριξε μια ποινή για ρητορική μίσου, αναφέροντα ότι στι 3 ποινέ θα κλείσει το κανάλι μου εντελώ. Κάτι που είναι μια μικρή βελτίωση, γιατί τι πρώτε δύο φορέ που το κανάλι μου εξαφανίστηκε δεν είχα λάβει καμία ειδοποίηση. Μετά από αυτό, ανέβασα το βίντεο 7 λεπτά πλήση εγκεφάλου, που περιείχε περίπου 420 παρόμοιε φωτογραφίε, και πριν μερικέ ημέρε το YouTube το έσβησε και αυτό, βάζοντά μου μια ακόμα ποινή για ρητορική μίσου, υπενθυμίζοντά μου ξανά ότι στι 3 θα κλείσει εντελώ και αυτό μου το κανάλι. Σκεφτείτε ότι και αυτό το βίντεο ήταν μια σειρά διαφημίσεων που κυκλοφορούν παντού και ασταμάτητα. Δεν παραποίησα κάτι, ούτε είχα αφήγηση. Ήταν φωτογραφίες από διαφημίσεις και μουσικό υπόβαθρο. Μετά από αυτό, έφτιαξα το βίντεο 15 λεπτά πλήση εγκεφάλου, με περίπου 900 φωτογραφίες από διαφημίσεις, που παρουσιάζουν το ίδιο μοτίβο ξανά και ξανά. Αυτή τη φορά το ανέβασα μόνο στο BitShoot και ο σύνδεσμος του καναλιού μου εκεί, για να το δείτε, βρίσκεται εδώ. Ο λόγος που έφτιαξα και αυτό το βίντεο δεν είναι για να νιώσετε αποστροφή ή απέχθεια εφόσον είστε φυσιολογικοί άνθρωποι με αυτό που δείχνει, αλλά για να υπάρχει ένα εργαλείο, ένα επιχείρημα που μπορείτε να έχετε εναντίον όσων τυχόν συναντάτε και ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει καμία ατζέντα, ότι είστε παρανοϊκοί και ότι κανεί δεν θέλει να επιβάλλει μέσω πλήση εγκεφάλου καμία φιλετική μίξη. Δεν είναι υποχρεωτικό να το δείτε λοιπόν, απλά να ξέρετε ότι υπάρχει εκεί ως απόδειξη ότι η από πάνω θέλουν συγκεκριμένες διασταυρώσεις ανθρώπων για να πετύχουν μια συγκεκριμένη, μπασταρδεμένη, άφιλη μάζα ανεγκέφαλων καταναλωτών, φορολογούμενων και σκλάβων. Σας ευχαριστώ για τη συντροφιά.